Λοιπόν, πώς να γράψουμε ένα paper αυτό το πράγμα που μας έχει ξενυχτήσει τόσες νύχτες της ζωής μας, τόσες νύχτες με αυτό παρακάτω. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό και παρότι είναι νέοι μπαμπάδες, ξενυχτούν στον υπολογιστή και όχι πάνω από την κούνια. Τον κύριο Χατζηχρήστο για την ευκαιρία που μου έδωσε να μοιραστώ μαζί σας τις προσωπικές μου σκέψεις πάνω σε στιγμές που έχει ανάψει το air condition πάνω από το γραφείο για να απορροφά τον καπνό από τα πουρα και ποιο είναι το μυστικό του καλού πουρου. Ο Φιντελ Κάστρο έλεγε ότι το καλό πουρου πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Αν το βάζεις μέσα στο κρασί, να μην μαδάει. Όταν το καπνίζεις και το σταματήσεις, δεν πρέπει ούτε να σβήσει, αλλά και πρέπει να παραμείνει αναμένο. Και τρίτο, το καλό πουρο είναι αυτό που με την πάροδο του χρόνου, είτε πάνω στο τραπέζι, είτε κλειστό, δεν πιάνει υγρασία, δεν χαλάει. Αλλά είναι οι στιγμές που καπνίζουμε πουρα και σκεφτόμαστε πώς θα γίνει δεκτή αυτή η εργασία, το προϊόν κατανάλωσης χρόνου, κόπου και χρημάτων για δημοσίευση. Είδα ότι υπάρχει άλλος ομιλητής για τους συγγραφείς. Ποιοι δικαιούνται να είναι συγγραφείς, δεν θα το θίξω καν αυτό το θέμα, καθόλου. Και βέβαια, πριν κάποιος αποπειραθεί να πάρει το χαρτί ή να καθίσει στο κομπιούτερ, πρέπει να διαβάσει, να διαβάσει, να διαβάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δει τι έχει γίνει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Με ποιες μεθόδους υπήρξαν ποια αποτελέσματα. Επομένως, η μελέτη είναι κάτι το οποίο δεν αντικαθίσταται με τίποτε. Και δυστυχώς το πιο προσβλητικό comment, το οποίο μπορεί να σου στοιχήσει αρκετές δημοσιεύσεις να γίνουν δεκτές, είναι «The authors are not aware of the literature or of the studies of Professor Melekos, that». Πολύ προσβλητικό comment. Αυτό, από το reviewer. Διαβάζουμε. Για τον τίτλο θα μιλήσουμε μετά. Είναι η περίληψη, λέξεις κλειδιά, introduction, υλικά, αποτελέσματα, συζήτηση, αναφορές. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε στη βιβλιογραφία από όλες αυτές τις περιλήψεις που έχουμε δει στο PubMed και από τα paper που έχουμε κατεβάσει από τις περιλήψεις. Να θυμηθούμε ότι υπάρχουν περιοδικά και έχει σχέση με το impact factor, που, όπως το Journal of Urology, που δεν δέχεται να κάνεις reference κάποιο abstract. Πολύ συχνά στο βγάζουν οι reviewers και σου λένε μη χρησιμοποιείς το abstract για reference. Σε περιοδικά κάτω του 1,5 ή κάτω του 1 impact factor, κάθε κανόνας έχει εξαιρέσεις, μιλάω από προσωπική εμπειρία στα περιοδικά που με ελκύουν, να το πω έτσι, σου επιτρέπουν να κάνεις reference σε abstract. Αλλά περιοδικά, καλά περιοδικά, κατά τα λόγια του κυρίου Χατζημουρατίδη, δεν επιτρέπουν να κάνεις reference σε abstract. Ο τίτλος είναι μια τέχνη. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει η χρονία νεφρική ανεπάρκεια αν επιδρά στην ορχική λειτουργία και στη συστητική λειτουργία. Πώς θα διαμορφώσω τον τίτλο? Χρονία νεφρική ανεπάρκεια και συστητική λειτουργία. Οι βλαβερές επιδράσεις της χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας στη συστητική λειτουργία. Αν έχω κάνει και λίγη θεραπεία, οι θεραπευτικές επιδράσεις της αιμοδιάλυσης ή της μεταμόσχευσης νεφρού στη συστητική λειτουργία σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια. Έχει φανεί ότι το 70% των papers, σύμφωνα με τα λόγια του καθηγητού Ιωαννίδη Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά με πάνω από 5 impact factor, δεν κάνουν παράθεση του α και του β. Δεν ακολουθούν το μοντέλο, δηλαδή, χρονία νεφρική ανεπάρκεια και αισθητική λειτουργία. Ακολουθούν το μοντέλο της κατευθείαν σχέσης που θέλουμε να δοθεί. Ο συνδετικός, η αύξηση της παραθερμόνης είναι ο συνδετικός κρίκος της βλάβης του όρχιος λόγω της χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας. Δηλαδή, δίνεται το μήνυμα στο 70% των δημοσιεύσεων, σύμφωνα με μια στατιστική ανάλυση που έχει δημοσιεύσει ο κύριος Ιωαννίδης. Όταν κάνουμε την περίληψη,
θα πρέπει να δούμε τον αριθμό λέξεων. Πρέπει να είναι κάτω από 200, πρέπει να είναι κάτω από 250 λέξεις. Να το δούμε. Στην περίληψη πρέπει ακριβώς το objective, ο σκοπός, να είναι καθαρός. Να λέμε γιατί κάναμε αυτή την έρευνα, γιατί κάναμε αυτή τη δημοσίευση, τι θέλουμε να δείξουμε. Καθαρά. Και φυσικά, αν θέλουμε να δημοσιεύσουμε πάλι στο προηγούμενο θέμα τι κάνει η χρονία νεφρική ανεπάρκεια στον όρχη, δεν θα πούμε, μπορεί να έχουμε μελετήσει 10 παραμέτρους τεστοστερώνη και άλλοι τις έχουν μελετήσει τα προφίλ τεστοστερώνης παραθορμόνη και άλλοι. Θα πούμε έμφαση στα original findings, τα οποία δικαιολογούν την δημοσίευση. Με αυτό προκαταλαμβάνουμε τον reviewer, το στριμμένο, τον αρτηριοσκληρωτικό, τον κακό το reviewer, το προκαταλαμβάνουμε και του λέμε, να, έχω original findings. Είμαι. Αν και αυτές οι εκφράσεις τις χρησιμοποιούσα πριν το γάμο μου μόνο για τις πεθερές. Στριμμένη αρτηριοσκληρωτική και κακιά. Τώρα, πρέπει βέβαια να θέσουμε τη σημασία των αποτελεσμάτων που έχουμε για την προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, κυρίως αν το paper αυτό, αν η μελέτη αυτή είναι μια ερευνητική μελέτη περισσότερο, είναι μια μελέτη σε πειραματικό μοντέλο, μια in vitro μελέτη. Αυτό που κάναμε, τι σημαίνει, what does it mean, τι συνεισφέρει στην έρευνα, σε αυτά που ξέρουμε. Αντίθετα, αν είναι μια κλινική μελέτη, και εδώ θα δώσουμε έρευνα, δηλαδή, κάποιος όχι μόνο απολυνώνει την έσω σπερματική φλέβα στην αποκατάσταση κυρσοκύλης, την αναστομώνει και με τη σαφηνή φλέβα και βλέπει κάτι. Άρα λοιπόν αυτό το καινούριο, αυτές οι λίγες μελέτες που υπάρχουν σε αυτή την αναστόμωση, τι κλινική σημασία έχει. Πρέπει να μπει στο abstract, να το δει ο reviewer. Υλικά και μέθοδοι. Η απάντηση σε αυτό που λέμε material και methods είναι η απάντηση στην ερώτηση τι έκανα. Αυτό που έκανα και τι χρησιμοποίησα. Αυτά που χρησιμοποίησα και αυτά που έκανα πρέπει λεπτομερώς να περιγραφηθούν. Υπήρξε κάποια επιτροπή ηθών και δεοντολογίας να εγκρίνει τη μελέτη αυτή. Αν δεν το πούμε, θα μας το ρωτήσει ο reviewer. Και αν είναι πειράματα σε πειραματόζωα, διατηρήσαμε τις αρχές των ηθών της Επιτροπής του Χελσίνκη. Είναι ορισμένα guidelines που πρέπει να πούμε ότι τα διατηρήσαμε. Και μάλιστα σε περιοδικά που έχουν και ένα ψηλό impact factor, ζητάνε για τα πειραματόζωα και γράμμα από τον διευθυντή, όχι της ουρολογίας ή της γυναικολογίας, τον διευθυντή από το Animal Maintenance House, από το εκτροφείο πειραματοζώων, ότι έδωσε πράγματι άδεια να γίνουν αυτά τα πειράματα και συμφωνεί με τον τρόπο θανάτωσης των πειραματοζώων. Άρα λοιπόν σε σκληρά περιοδικά ίσως ζητηθεί γράμμα από αυτόν που είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και για τον τρόπο που γίνονται τα πειράματα στα πειραματόζωα. Για την επιλογή αριθμού ασθενών ή πειραματοζώων ή υλικών, μίλησε ο κ. Σκολαρίκος ωραία, πρέπει να συμβουλευόμαστε τον στατιστικό λόγο πόσους ασθενείς ή πειραματόζωα πρέπει να βάλουμε, προκειμένου οι διαφορές να, αν υπάρχουν επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, να βγουν αυτά τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Γιατί για να χαρακτηριστεί μια διαφορά στατιστικά σημαντική, δηλαδή μικροχειρουργική επέμβαση κυρσοκύλης, α αποτέλεσμα, παλόμο, β αποτέλεσμα, για να δικαιολογηθεί, για παράδειγμα, η κατωτερότητα της παλόμο, ή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η κατωτερότητα ως προς την ορχική λειτουργία και να έχουμε μια τεράστια διαφορά που μπορεί να φανεί και με 15 ασθενείς, ή μπορεί να φανεί διαφορά, ακόμα και αν είναι πολύ μικρή, σε μέγεθος αριθμητικό, αν ο αριθμός των ασθενών είναι πάρα πολύ μεγάλος ή τεράστιος μεγάλος. Άρα λοιπόν, η στατιστική σημαντικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τη διαφορά. Πρέπει να είναι μεγάλη διαφορά και θα την πιάσουμε. Εξαρτάται και από αυτό που λέμε νη, από τον αριθμό των ασθενών. Ή όταν συσχετίζουμε, για παράδειγμα, το βάρος, το μήκος της μια παράμετρο α με μια παράμετρο β, η στατιστική σημαντικότητα εξαρτάται και από τον αριθμό των ζευγών που έχουμε. Αυτά να τα θυμόμαστε. Στη στατιστική ανάλυση να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Ήμουν reviewer τελευταία σε ένα περιοδικό που ήμουν ο τέταρτος reviewer, οι τρεις ήταν θετικοί,
και δεν έγινε δεκτό το paper, ήμουν ο κακός και ο αρτηροσκληρωτικός. Γιατί? Είχαν τέσσερα group, χρησιμοποίησαν ανάλυση ovarians για τη σύγκριση στα τέσσερα group, ποσοτικό, χαρακτηριστικό, και απλώς είδα ότι τα standard deviations για την συγκεκριμένη παράμετρο διαφέραν πάρα πολύ ανάμεσα στα group. Η ανάλυση ovarians απορρίπτεται. Είναι το Kruskal Wallis test. Κάποιος πρέπει να το πει αυτό. Άρα λοιπόν να συμβουλευτούμε τον στατιστικό λόγο, ιδίως αν πηγαίνουμε σε περιοδικά που κατά τον κύριο Χατζημουρατίδη είναι τα καλύτερα. Και ο ρόλος του λογαριθμικού μετασχηματισμού μας σώζει από αυτές τις παγίδες όταν έχουμε μεγάλες διαφορές στο standard deviation. Τα αποτελέσματα, τι βρήκα, απλώς τι βρήκα. Τα εκθέτω και δεν επαναλαμβάνω αυτά που έχω στους πίνακες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως λέω, η παράμετρος ε ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη στο group α από ότι στο group β. Παρένθεση, table 1. Και έχω πίσω το table 1 που γράφω τις τιμές. Δεν γράφω τις τιμές και στο table 1 και στο section το results. Δεν αρέσει, δεν είναι ωραίο. Είναι άδικος χώρος. Αυτό όμως που θέλουμε πρέπει να θυμόμαστε. Και έχει γίνει ο τάφος πάρα πολλών ερευνητών. Και έχουν καταπέσει καθηγητές πρώτης βαθμίδος σε prestigious university στη Βόρεια Αμερική, είναι ότι η data δεν αλλάζει. Η data απλώς μπορεί να μεταφραστεί διαφορετικά. Και είναι μεγάλη ανάγκη να κρατάμε τη raw data. Να κρατάμε δηλαδή την πραγματική data, την data όπως υπάρχει. Ο κύριος Αθανασόπουλος έχει ενδιαφέρον για τη διάμεση κυστήτιδα. Νομίζω ναι. Και έχει ουροδυναμικά 600 ασθενών που ο κύριος Αθανασόπουλος βρήκε κάτι διαφορετικό. Και του στέλνει το paper στο Lancet. Το Lancet γράφει στα instruction του The Authors ότι έχει δικαίωμα μέσα σε 5 χρόνια να ζητήσει το raw data από τον κύριο Αθανασόπουλο. Δηλαδή ο κύριος Αθανασόπουλος πρέπει τα 600 ουροδυναμικά να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή για μια πενταετία να τα στείλει στο New England Journal of Medicine, στο Lancet ή σε κάποιο άλλο καλό περιοδικό. Έκανες πειράματα σε πειραματόζωα. Κάποιο χαρτάκι ήταν έξω από το κλουβί. Πάρ' το χαρτάκι. Κράτα το χαρτάκι. Ο κύριος Τσουκανέλης που είναι στο ακροατήριο από τα Γιάννενα στην Ιαπωνία είχε σακούλες με χαρτάκια. Γιατί να κουβαλάω τα σκουπίδια, για να μην σου πούνε που βρήκες τα πειραματόζωα, ήταν η απάντηση που του λέγανε οι Ιαπωνέζοι. Άρα λοιπόν κρατάμε τα αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως όταν σκοπεύουμε να χτυπήσουμε καλά περιοδικά. Discussion. Τι σημαίνει αυτό που βρήκα. Αυτό που βρήκα το γράφω στα results. Εκεί δεν γράφω σχόλιο. Τι σημαίνει αυτό που βρήκα. Και αυτό που βρήκα είναι συμβατό με προηγούμενες μελέτες. Δηλαδή, βρήκαμε ότι μετά τη μεταμόσχευση νεφρού η αισθητική λειτουργία βελτιώνεται. Ναι, εντάξει, και οι προηγούμενοι 40 ερευνητές βρήκαν το ίδιο πράγμα. Τότε τι δικαιολογεί τη μελέτη αυτή για να αξιώνω δημοσίευση σε ένα καλό περιοδικό. Τι το καινούριο έχω κάνει. Αν λοιπόν έχουμε μια απόλυτη συμβατότητα, χωρίς να περιγράψουμε κάποιο καινούριο μηχανισμό, εκεί που μπορεί να δικαιολογηθεί η αίτηση για δημοσίευση, η αποστολή του paper, είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Αυξάνουμε δηλαδή το πλάτος και όχι το βάθος. Αυτό μπορεί να δικαιολογήσει. Για παράδειγμα, μην πω περισσότερα, κάποιος το έκανε σε 150, αλλά άλλος λέει σε 1.285. Θα γίνει ίσως δεκτό, παρόλο που έχουν κάνει 40 ερευνητές στους 250. Αυτός με το 1.285 θα το δημοσιεύσει. Τώρα, το κέριο ερώτημα που είναι τόσο όμορφο, αρκεί να μπορέσεις να κάνεις και το επόμενο βήμα. Έκανα τη μελέτη αυτή και τα ευρήματά μου είναι διαφορετικά. Πολύ ωραία. Θα γίνει δεκτή και σε πάρα πολύ καλό περιοδικό. Αλλά πρέπει να εξηγήσεις, να δώσεις ίδιος ένα speculation, μια υπόθεση. Γιατί είναι διαφορετικά. Η μέθοδοι που ακολούθησες είναι διαφορετική. Κάτι κάνανε οι άλλοι που δεν το έκανες εσύ. Κάτι έκανες εσύ που δεν έκαναν οι άλλοι. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι συμβατά τα ευρήματά σου, είναι ωραίο αρκεί να μπορείς να δώσεις μια εξήγηση. Και αυτό που έκανα έχει ένα νόημα στην προώθηση της επιστήμης ή έχει ένα νόημα ότι είναι μια καινούργια χειρουργική θεραπεία. Η επιλογή του περιοδικού είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα.
Δεν έχω την προσωπική αντίληψη και ίσως ο καθένας μας να έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Ναι, συμφωνώ ότι την πολύ καλή μελέτη που είμαι excited, που έχω έτσι, που είμαι, ζω σε έναν κόσμο ονείρου, ένα paper το καλύτερο της καριέρας μου, να το στείλω στο καλύτερο περιοδικό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πήγε το paper σε καλό περιοδικό, δεν έγινε δεκτό για κάποιους λόγους που εμείς λέμε, μα είναι δυνατόν αυτός ο reviewer να κάνει αυτά τα σχόλια? Και σε 4-5-6 μήνες να βγει ένα παρόμοιο σε ένα άλλο περιοδικό από ένα άλλο team. Άρα λοιπόν εκεί λίγο να προσέχουμε ότι τα paper ζωής που κάνει κάποιος κάτι καλό, ίσως εξαρτάται, ίσως θα πρέπει να σκεφτεί ότι θέλει και μια πολύ γρήγορη δημοσίευση. Αυτό άρα θα πάει ίσως και σε ένα περιοδικό με λίγο μικρότερο impact factor. Αυτό είναι πάρα πολύ σκεπτικό. Γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει ο κακός ο στριμμένος ο reviewer. Ευχαριστώ πολύ. Φώτα, λίγο παραμείνετε. Κάποια ερώτηση πάνω στη συγγραφή ή να προχωρήσουμε να δούμε, γιατί όλα είναι συγγραφή αυτά τα θέματα. Εγώ έχω κάτι. Νίκο, αυτή τη δουλειά που κάναμε τελικά και είμαστε έτοιμοι να την παρουσιάσουμε, να τη στείλουμε, το έχουμε γράψει, το έχεις δει και εσύ και τα λοιπά. Ξέρεις τι, λέω, άμα δεν σε πειράζει. Ο Τάσος Αθαρασόπουλος είναι καλό παιδί και έχει κρίση λίγο καιρό. Να μην του βάλουμε και αυτό το όνομα, το ονοματάκι του λίγο μέσα. Να το βοηθήσουμε το παιδί τώρα. Τι πειράζει δηλαδή. Υπάρχει μια ψυχή. Μια ψυχή που να βγει. Να το βάλουμε φυσικά αυτό. Φυσικά και όχι. Φυσικά.